Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έπειτα από μακρά έκτακτη συνεδρία κατέληξε τον ρυθμό των 7 αδειών. Κάποια από τα μέλη πρότειναν 6 άδειες, ενώ άλλα ήταν υπέρ των 8 ή 9. Λόγω της διαφωνίας που υπήρχε, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Αθανάσιος Κουτρόμανος πρότεινε 7 άδειες, μια πρόταση που ψηφίστηκε από όλους. Πράγματι, όπως το είπατε, τελικά, γιατί καθυστέρησε. Πέρασε χρόνος. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνουν πιο σύντομα αυτά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και αργά που λένε, πάρθηκε μια απόφαση και νομίζω ότι δείχνει η απόφαση αυτή για 7 τηλεοπτικούς σταθμούς ότι δεν είναι απεριόριστο το φάσμα, δεν μπορεί κανένας δηλαδή να δίνει κανάλια έτσι χωρίς μέτρο. Και απ' την άλλη μεριά νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό που έχει ξεκινήσει η κυβέρνηση, ότι οι άδειες αυτές που λένε να είναι ένα έσοδο για τη χώρα, για το κράτος, να προχωρήσει παραπέρα, δηλαδή τώρα εύκολα είναι η διαδικασία του νόμου, είναι ξεκάθαρη από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που καθορίστηκαν και τα κανάλια. Πόσο αισιόδοξος είστε βέβαια τώρα από εδώ και πέρα με βάση και το πόσο καθυστέρησε ως τώρα να κινηθεί το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, πόσο αισιόδοξος είστε ότι από εδώ και πέρα θα υπάρξει γρήγορη εξέλιξη ώστε να πάμε ίσως και σε ένα νέο διαγωνισμό και με ποιους όρους και προϋποθέσεις βέβαια? Κοιτάξτε να δείτε, εκείνο που έλεγε το Συμβούλιο Επικρατείας που είπε ήταν δεν αναγνώριζε στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο το αρμόδιο να καθορίσει αυτό τα κανένα και να κάνει το διαγωνισμό. Λοιπόν, αυτά τα δύο καθορίστηκαν τώρα, ας πούμε. Δηλαδή, τα υπόλοιπα άρθρα του νόμου ισχύουν. Επομένως, ξεπεράστηκε αυτή η δυσκολία που ήταν και κακώς, κατά τη γνώμη μου, καθυστέρησε και το ΕΣΟΡΟ να καθορίσει τον αριθμό των καναλιών. Είμαι αισιόδοξο με την έννοια ότι από εδώ και πέρα δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να εφαρμόσουμε τον νόμο. Και ο νόμος είναι σαφώς, βοηθάει, είναι προς το δημόσιο συμφέρον. Είναι να εισπραχθούν χρήματα τα οποία με την προηγούμενη μάλιστα διαδικασία που έστω και δεν αναγνωρίστηκε, αλλά έδειξε το μέγεθος του το ποσό, δηλαδή το οποίο είναι σημαντικό, σημαντικότατο. Σε αυτά τα χρόνια που δυσκολεύεται η χώρα και έχει ανάγκη από τέτοια οικονομικά, νομίζω ότι άμεσα θα πρέπει να προχωρήσει κανένας και η ανεξάρτητη αυτή αρχή, το ΕΣΟΡΟ, νομίζω ότι αυτό θα κάνει. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία δυσκολία, γι' αυτό είμαι αισιόδοξος. Δεν υπάρχει κανένα ούτε νομικό κόλλημα, ούτε τίποτα που να ίσα το συμφέρον του δημόσιου αυτό επιτάσσει γρήγορα να προχωρήσουν. Απόψε τελειώνει με εκοφαντικό τρόπο η συζήτηση που είχε ανοίξει η αντιπολίτευση που ήθελε τις άδειες να είναι απεριόριστες. Όλοι θυμόμαστε τη σχετική επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παπάς μιλώντας στην ΕΡΤ. Καταραίει επίσης το επιχείρημα ότι ο νόμος ήταν αντισυνταγματικός, ανέφερε. Ακόμη πρόσθεσε ότι θα πρέπει το ΕΣΟΡΟ να διασφαλίσει το υψηλό τίμημα για τις άδειες, καθώς υπάρχει ένα διαδικασμένο υψηλού τιμήματος που πρέπει να διασφαλιστεί. Θα πρέπει να διασφαλιστούν ακόμη οι προϋποθέσεις του νόμου όσον αφορά στον αριθμό των 400 εργαζομένων κανάλι, τόνισε και υπογράμμισε πως οι ιδιοκτήτες των καναλιών θα πρέπει να σταματήσουν να σκέπτονται απολύσεις και άλλου τύπου διαδικασίες.